Ταυτόχρονα όμως, τα μέτρα που μακροπρόθεσμα θέλετε να πάρετε παραμένουν σκόπιμα ασαφή. Μιλάτε για σταθερούς κανόνες και προαναγγέλλετε αλλαγές στο φορολογικό σύστημα. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω, τι έχετε στο μυαλό σας? Θα αυξήσετε τους συντελεστές ή θα τους κρατήσετε εκεί που είναι? Θα βάλετε φόρο επιτιδεύματος? Θα φορολογήσετε τα ομόλογα του δημοσίου και τα ρέπος? Θα φέρετε νέο φόρο ακίνητης περιουσίας? Τι επιτέλους θα κάνετε πέραν του δανεισμού, που δεν πρόκειται βέβαια να λύσει κανένα πρόβλημα? Ρωτώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τόσο επίμονα, γιατί αισθάνομαι ότι διακυβεύεται με την ασάφεια και την ολιγορία σας όλο το οικοδόμημα που με τόσο κόπο είχαμε δημιουργήσει στην οικονομία. Οικοδόμημα που είχε ήδη αρχίσει να έχει τα πρώτα θετικά αποτελέσματα. Ο πληθωρισμός τους παραδώσαμε το 12,8 του Σεπτεμβρίου. Είναι ο χαμηλότερος της τελευταίας 15 ετίας. Και θα συνεχίσει πτωτικά τους επόμενους μήνες, αν δεν το ανακόψετε εσείς την πορεία. Ο κύριος Παπανδρέου είπε χθες ότι θα ακολουθήσει μια συναλλαγματική πολιτική συμβατή με τη μείωση του πληθωρισμού. Και θέλω να ρωτήσω το σώμα, δεν σημαίνει αυτό πολιτική σκληρής δραχμής, υιοθέτηση δηλαδή της δικής μας πολιτικής? Αν λάθος ερμηνεύω την πολιτική σας, κύριε Παπανδρέου, θα σας παρακαλέσω να με διορθώσετε. Το ισοζύγιο επίσης που σας παραδώσαμε, όπως είδατε στα στοιχεία που πρόσφατα δημοσιεύτηκαν, είναι το καλύτερο της τελευταίας δεκαετίας. Ενώ τα συναλλαγματικά αποθέματα την ημέρα που ξεκίνησε η προεκλογική περίοδος περνούσαν τα 8 δισεκατομμύρια, τα μεγαλύτερα στην ελληνική ιστορία. Στο σημερινό κόσμο όμως, με την απελευθέρωση των αγορών και τις νομισματικές κρίσεις, μπορεί να ανατραπούν μέσα σε λίγες ώρες, όχι μέρες, εάν ακολουθήσετε άφρονα πολιτική. Θέλω όμως να σας ρωτήσω και κάτι άλλο ακόμα. Είπατε χθες ότι θα δανειστείτε, και είναι φυσικό ότι θα πρέπει να δανειστείτε για φέτος. Δεν μας είπατε όμως από πού σκοπεύετε να δανειστείτε. Θα καταφύγετε στον εξωτερικό δανεισμό για να καλύψετε τρέχοντα ελλείμματα? Είναι προφανές ότι αυτό είναι επικίνδυνο αν το σκέπτεστε, διότι θα τεινάξει το κύρος, την αξιοπιστία της χώρας στον αέρα και εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί να αποτελέσει λύση, γιατί τα ποσά είναι πάρα πολύ μεγάλα που χρειάζεστε. Δεν μπορείτε να κόψετε και χρήμα στο κολαργό. Υπάρχει η απαγόρευση της συνθήκης του Μάστρη και εξάλλου η νομισματική κυκλοφορία ελάχιστα θα μπορούσε, και αν το ήθελατε, που είμαι βέβαιος πως δεν το θέλετε, να το επιχειρήσετε να βοηθήσει. Υπό τα σημερινά δεδομένα, κατά συνέπεια, θα πρέπει να προχωρήσετε σε εσωτερικό δανεισμό. Αυτό όμως, κύριε Παπανδρέου, έχει μια αυτόματη συνέπεια, την οποία εσείς την ξέρετε, αλλά θέλω να την ακούσει και η Ελληνική Βουλή. Σημαίνει ότι θα αυξήσετε τα επιτόκια. Είστε διατεθειμένοι να αναλάβετε αυτό το κόστος, και πόσο υπολογίζετε ότι θα αυξηθούν τα επιτόκια με αυτή την πολιτική που θα ακολουθήσετε? Το προηγούμενο της δεκαετίας του 80, κύριε του Πασόκ, ας μη σας παραπλανά. Σήμερα περιθώρια δεν υπάρχουν. Το δημόσιο χρέος έχει τη δική του αδιφάγο δυναμική. Και αν δεν συνεχιστεί προσπάθεια μείωσης των ελλειμμάτων, θα εκδικηθεί σκληρά μέσα σε λίγους μήνες. Γιατί η πραγματικότητα είναι σκληρή. Η πολιτική της τρουθοκαμήλου κανένα δεν θα ωφελήσει και κανένα δεν πρόκειται να κοροϊδέψει. Ούτε τους επενδυτές που έχουν τοποθετήσει χρήματα στην Ελλάδα, ούτε τον ελληνικό λαό. Όταν ψηφίσατε τη συνθήκη του Μάστριχτ, αναλάβατε κι εσείς, όπως και εμείς, συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Δεσμεύσεις τις συνέπειες των οποίων ουδέποτε ομολογήσατε στον ελληνικό λαό. Είναι τώρα η ώρα να τις ομολογήσετε. Δεσμεύσεις όμως, τις οποίες πρέπει να σεβαστούμε, αν θέλετε η Ελλάδα να μην βρεθεί στο περιθώριο της Ευρώπης και να μην χάσουμε το πακέτο Delors II. Γιατί δεν ανάγκη να σας θυμίσω ότι τα χρήματα του Ταμείου Συνοχής συναρτώνται άμεσα με την πορεία του προγράμματος σύγκλησης. Το θέμα, κατά συνέπεια, είναι απλό. Δεν έχετε κανένα απολύτως περιθώριο να αναλάβετε πρόσθετες δαπάνες, ούτε να σταματήσετε τις αποκρατικοποιήσεις, και είστε υποχρεωμένοι να συνεχίσετε την πολιτική αυτή. Όπως επίσης
Δεν είναι δυνατόν, δεν σας επιτρέπεται να εγκαταλείψετε την αυτοχρηματοδότηση. Αλλιώς οι συνέπειες είναι αναπόφευκτες. Θα έχουμε αύξηση των επιτοκίων, νέους φόρους και σκληρή λιτότητα. Και κάθε μέρα που θα αναβάλλετε τις αποφάσεις, η κατάσταση θα επιδεινώνεται. Μην ξεχνάτε άλλωστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι η Ευρώπη μας παρακολουθεί κατά πόδας. Πρόκειται για τη θεσμικά κατοχυρωμένη εποπτεία των προγραμμάτων σύγκλησης που την ψηφίσατε κι εσείς με τη συνθήκη του Μάστρι. Και δεν πιστεύω κανένα σας να έχει την αφέλεια να πιστεύει ότι θα ξεγελάσουν τους Ευρωπαίους. Η ώρα της αληθείας έφτασε για σας με την εκλογική σας νίκη. Η μοιραία Δευτέρα για σας ήρθε. Και αν δεν θέλετε να οδηγήσετε την οικονομία σε τραγωδία, έχετε χρέος να αντιμετωπίσετε τα προβλήματα με θάρρος και με ειλικρίνεια. Να βγάλετε από τώρα τα ορθά συμπεράσματα και να μιλήσετε με τη γλώσσα της αλήθειας στον ελληνικό λαό. Κάτι που είναι προφανές από τις προγραμματικές σας δηλώσεις ότι είναι το τελευταίο που έχετε σκοπό να κάνετε. Ένα θέμα που είναι επίσης ανάγκη να ξεκαθαρίσετε είναι η πολιτική σας στα μεγάλα έργα και κυρίως σε αυτά που εκτελούνται με αυτοχρηματοδότηση. Ως αντιπολίτευση είπατε σε όλα όχι. Αρνηθήκετε και τα έργα και τις διαδικασίες. Είπατε όχι και για τον Αγχελό, όχι και για το αεροδρόμιο των Σπάτων. Όχι στα ιδιωτικά εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, όχι στα ιδιωτικά καζίνα και μαρίνες. Ενώ γνωρίζετε ότι η πολιτική μας στους τομείς αυτούς ήταν σωστή. Σας καλώ σήμερα να βρείτε το πολιτικό θάρρος, να αναγνωρίσετε το θάρρος σας και να προχωρήσετε. Αν τα ματαιώσετε ή αν πάτε να κάνετε νέες ή διαφορετικές διαδικασίες, δεν θα έχετε μόνο καθυστέρηση. Κινδυνεύει όλοι οι επενδυτές που περιμένουν να φύγουν και η Ελλάδα θα χάσει 5 δισεκατομμύρια δολάρια που θα μας έρθουν αλλιώς από το εξωτερικό και 20.000 νέες θέσεις εργασίας. Ματαιώνοντας την αποκρατικοποίηση του ΟΤΕ και την αυτοχρηματοδότηση της ΔΕΗ, είναι προφανές, το ομολόγησε χθες και ο ίδιος ο κ. Παπανδρέου, ότι είσαστε αναγκασμένοι να περικόψετε άλλα έργα, τουλάχιστον από το πακέτο Delors 2, τουλάχιστον 500 δισεκατομμυρίων, για να χρηματοδοτήσετε τον ΟΤΕ και τη ΔΕΗ, τους οποίους εμείς δεν πρόκειται να χρηματοδοτήσουμε, από το πακέτο Delors 2 με την πολιτική μας. Αυτό σημαίνει ότι θα κόψετε έργα. Και πρέπει να μας πείτε πια, γιατί θα στερήσετε την ελληνική περιφέρεια από νοσοκομεία, από δρόμους, από λιμάνια, από βιολογικούς καθαρισμούς και από αεροδρόμια προς όφελος των προμηθευτών του ΟΤΕ και της ΔΕΗ. Έχετε χρέος να μας πείτε, κύριε Παπανδρέου, ποια έργα θα κόψετε για να βρείτε αυτά τα χρήματα από τα έργα τα οποία εμείς εγκρίναμε. Και τότε θέλω να δω τους κυρίους συναδέλφους του ΠΑΣΟΚ πώς θα αντιμετωπίσουν τους ψηφοφόρους τους στις περιφέρειες όπου θα τους κόψετε τα έργα. Στο ειδικότερο θέμα των συμβάσεων, στο οποίο η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ έχει πάρει μια ξεκάθαρη θέση, θα ήθελα να σας θυμίσω, κύριε Παπανδρέου, ότι το σύνταγμά μας προβλέπει ένα ανώτατο δικαστήριο, το ελεγκτικό συνέδριο για τον έλεγχο του δημοσίου. Η δική μας κυβέρνηση πέρασε ένα νόμο, τον 145 του 1993, στο οποίο προβλέπεται ο προληπτικός έλεγχος των συμβάσεων πέραν ορισμένου ορίου από το ελεγκτικό συνέδριο και συγκροτήθηκε μάλιστα προς το σκοπό αυτό τμήμα στο ελεγκτικό συνέδριο από ανώτατους δικαστές. Το ΠΑΣΟΚ αυτό το νόμο τον κατεψήφισε. Και ευθέως σας ρωτώ, κύριε Παπανδρέου, γιατί θέλετε να αναθέσετε το θέμα των ελέγχων των συμβάσεων σε άλλο όργανο, με επιλεγμένους δικαστικούς και άλλους παράγοντας, όπως αυτό που χθες μας εξαγγείλατε. Γιατί δεν σας αρέσει ο έλεγχος του συνταγματικά αρμοδίου ανωτάτου δικαστηρίου? Στην κοινωνική πολιτική δώσατε και δίνετε διάφορες ασαφείς κατά κανόνα υποσχέσεις. Ταυτόχρονα φροντίσατε να πολεμήσετε κάθε τομή εξυγίανσης για να αποφαληθείτε κομματικά από το πολιτικό κόστος που έπρεπε να πληρώσουμε. Τώρα που ήρθε η ώρα της αλήθειας, σας ρωτώ και εδώ. Τον ασφαλιστικό νόμο που ψηφίσαμε, τον αποδέχεστε ή θα τον αλλάξετε, όπως είχατε υποσχεθεί? Από τη φράση που είπατε χθες προκύπτει
ότι ως κυβέρνηση υιοθετείτε τις βασικές αρχές της πολιτικής μας που οδήγησαν στην εξυγίανση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης που είναι σήμερα πλεονασματικό. Αν όμως αποδέχεστε τον ασφαλιστικό νόμο σήμερα, δικαιούμαι να σας ρωτήσω γιατί τότε με τόσο πάθος τον πολεμήσατε όταν τον ψηφίζαμε. Την αύξηση των νοσηλείων των νοσοκομείων που την βγάλατε προεκλογικά και σε τηλεοπτικό σποτ, την αποδέχεστε ή θα μειώσετε τα νοσήλια? Και αν τα μειώσετε, ποιους θα ωφελήσετε? Αν μεταφέρετε πόρους από τα έσοδα των ελληνικών νοσοκομείων στις τσέπες των ξένων και ευπόρων Ελλήνων που έχουν ιδιωτική ασφάλιση? Γιατί, όπως είναι γνωστό, με την εξαίρεση αυτή, όλοι οι άλλοι Έλληνες νοσηλεύονται δωρεάν και πρόκειται περί λογιστικής μεταφοράς δαπάνης μεταξύ νοσοκομείων και ασφαλιστικών ταμείων. Ακόμα θα ήθελα να σας ρωτήσω, τι ακριβώς θα κάνετε με το περίφημο κοινωνικό συμβόλαιο, κοινωνικό μισθό, για τον οποίο ακούμε από τη δεκαετία του 80. Εμείς στα τιμολόγια της ΔΕΗ, που είναι το πιο σημαντικό έξοδο κάθε νοικοκυριού από πλευράς τιμολογίων δημοσίων υπηρεσιών, παραπάνω από ένα χρόνο τώρα το κρατήσαμε σταθερά. Γιατί κάναμε εξυγίανση, μειώσαμε το προσωπικό και ακολουθήσαμε πολιτική αυτοχρηματοδότησης. Εσείς τώρα τι θα κάνετε με την πολιτική σας σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις και το προσωπικό? Κινδυνεύει να εκτινάξετε πάλι τα ελλείμματα στα ύψη και τότε βέβαια θα κληθούν και πάλι οι καταναλωτές ή ο προϋπολογισμός να πληρώσει το λογαριασμό. Ακόμα όμως, κύριοι συνάδελφοι, στις προγραμματικές δηλώσεις υπάρχουν δύο κατηγορίες πληθυσμού, τις οποίες η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ κατά τρόπον απαράδεκτο ξέχασε. Ξέχασε τους αγρότες και τους συνταξιούχους. Εμείς είχαμε πει ότι το 1994 οι υπηρετούντες στο δημόσιο τομέα θα έπαιρναν κάτι παραπάνω από τον πληθωρισμό και ότι για τους συνταξιούχους που είναι οι πιο αδικημένοι θα υπήρχε πρόσθετη ανακούφιση. Στις δικές σας προγραμματικές δηλώσεις, κύριε Παπανδρέου, δεν υπάρχει καν η λέξη συνταξιούχος. Για τους αγρότες είπατε τρεις φράσεις που δεν έχουν ουσία. Θα μπορούσα να σας ρωτήσω τι θα γίνει με το αγροτικό εισόδημα. Τι θα γίνει με το ιδιοκτησιακό που η απρόπτη ανατροπή της κυβέρνησής μας εμπόδισε την επίλυσή του. Επίσης, δεν έχετε ξεκαθαρίσει τι θα κάνετε στο πρόγραμμα των αυθαιρέτων. Πολεμήσατε την δική μας πολιτική που ήταν η επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων με ταχύτατες αποκεντρωμένες διαδικασίες. Τι θα κάνετε? Θα αναγνωρίσετε κατά το προηγούμενο του Μακαρίτη, του Τρίτσι, τα αυθαίρετα που είχε η πολιτική αυτή συνέπεια, όπως όλοι ξέρουμε, να διπλασιαστούν τα αυθαίρετα? Στην παιδεία, πολύ σύντομα θέλω να πω ότι μετά τις αρχικές αρνητικές παρεμβάσεις του νέου Υπουργού της Παιδείας, ο οποίος καλόν είναι ένα περισσότερο προσεκτικό στα πρώτα του βήματα, βλέπω για τα ΙΕΚ, βλέπω ότι ανακρούσατε πρίμνα. Εύχομαι να ακολουθήσετε σόφρονα πολιτική. Η μεταρρύθμιση που έκαμε η Νέα Δημοκρατία στην παιδεία ήταν σωστή και πολύ σημαντική και θα είναι κατάκτηση για όλους μας και μιλώ κατά τρόπον απόλυτα γενικό, γιατί δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες, εάν θα μπορέσουμε το θέμα της παιδείας, που είναι τόσο μεγάλη εθνική σημασία, να το κρατήσουμε έξω από τις κομματικές μας αντιπαραθέσεις. Εμείς τουλάχιστον είμαστε έτοιμοι να το προσπαθήσουμε. Το νερό της Αθήνας. Όταν ήρθαμε στην εξουσία, το νερό της Αθήνας ήταν το πιο επικίνδυνο από τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε. Σήμερα, περίεργη σύμπτωση της μοίρας, εξακολουθεί δυστυχώς, κύριε Παπανδρέου, να είναι και για σας, τουλάχιστον κατά τη δική μου κρίση, το πιο σημαντικό και άμεσο πρόβλημα και επικίνδυνο πρόβλημα λόγω της παρατηνόμενης ανεμβρίας. Η κυβέρνησή μας έκανε μια καλή προσπάθεια. Επροχώρησε το έργο του Ευήνου, το οποίο έπρεπε να είχε τελειώσει εντός της δεκαετίας του 80, αλλά εξαιτίας σας δεν καθυστέρησε. Και το επέσπευσε μάλιστα με πρόσφατες αποφάσεις και ελπίζομαι βασίμως ότι στις αρχές του 95 θα έρθει το νερό του Ευήνου στην Αθήνα. Και προχώρησε και σε γεωτρήσεις, με αποτέλεσμα παραπάνω από το μισό των αναγκών, των μειωμένων ευτυχώς αναγκών της Αθήνας σήμερα, γιατί το κοινό ανταποκρίθηκε στην έκκληση της κυβέρνησης και έκαμε οικονομίες, το μισό καλύπτεται από γεωτρήσεις.
Δεν έχουμε όμως τη δυνατότητα να κάνουμε περισσότερες γεωτρήσεις. Στην μου πορεία αυτό το δρόμο επέλεξα να ακολουθήσω. Το δρόμο της αλήθειας. Και πλήρωσα το ανάλογο κόστος. Έχω όμως ήσυχη τη συνείδησή μου. Έγιναν λάθη ασφαλώς και υπήρξαν αδυναμίες. Όμως τα έργα που έγιναν τα 3,5 τελευταία χρόνια θα μείνουν και θα δικαιωθούν. Γιατί έγινε έργο για την Ελλάδα. Αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα πολλά ερωτήματα προς την κυβέρνηση. Στην επιδίωξή μου να διευκρινίσει επιτέλους την πολιτική της στα κέρια προβλήματα του λαού μας. Δεν τρέφω την αυταπάτη, κύριε Παπανδρέου, ότι θα δώσετε συγκεκριμένες απαντήσεις. Όπως δεν τρέφω και την αυταπάτη ότι μπορείτε να ανταποκριθείτε στις μεγάλες ανάγκες της δεκαετίας του 90. Δυστυχώς, και μακάρι να διαψευστώ, δεν έχετε αλλάξει νοοτροπία. Είναι βέβαια ευτύχημα ότι σε ένα ποσοστό σήμερα είμαστε δέσμοι της Ευρώπης. Το παρελθόν κατά συνέπεια δεν επαναλαμβάνεται. Θα χορέψετε υποχρεωτικά στον ευρωπαϊκό ρυθμό. Θα ακολουθήσετε περισσότερο στο εξωτερικό και λιγότερο ίσως στο εσωτερικό μια λογική πολιτική. Και στη δεκαετία του 80 αυτό θα ήταν ίσως αρκετό. Σήμερα όμως που βαδίζομαι ολοταχώς προς την Ενωμένη Ευρώπη και ο κόσμος γύρω μας γίνεται και διαρκώς πιο αμήλικτα ανταγωνιστικός, η ανακοπή έστω η νόθευση αυτής της πορείας εξυγίανσης την οποία ξεκίνησε η Νέα Δημοκρατία, φοβούμαι ότι θα οδηγήσει σε πλήρη αποτυχία. Εμείς αγαπητοί συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να κάνουμε την αντιπολίτευση που κάνατε εσείς. Θα προσπαθήσουμε όσο μπορούμε να βοηθήσουμε για να μην φτάσουμε στο χειρότερο. Θα σας βοηθήσουμε για να μην μετατραπεί η αποτυχία σε καταστροφή. Το πρόβλημα όμως της Ελλάδος δυστυχώς ούτε μπορείτε ούτε πρόκειται να το λύσετε. Η μόνη ελπίδα, η μόνη λύση είναι να κλείσετε τον κύκλο σας όσο γίνεται πιο γρήγορα και να έρθει και πάλι η Νέα Δημοκρατία στην εξουσία. Για να ολοκληρώσει με ταχύτητα και τόλμη, με λιγότερα λάθη και πιο κοντά στο λαό το δύσκολο έργο της ανόρθωσης της Ελλάδος που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 1990. Αυτή είναι η μόνη λύση. Και μέχρι να έρθει εκείνη η ώρα, η μόνη ευχή μου είναι να είναι όσο το δυνατό μικρότερο το τίμημα που θα πληρώσει ο ελληνικός λαός από την επάνωδό σας στην εξουσία.